γιακούδα μας. Που τη λέτε για μελάκι. Σας αρέσει σαν το μέλι. Ναι. Τρώτε εμπολικό. Λάχαμε το πάντα σαν να πέσει. Άγιε μου, Βασίλη, δεν έχουμε κανένα μία να κερδίσουμε. Όπω δεν αντέχει αυτό, αυτή η κοιλιά να πούμε, δεν αντέχει. Για από εδώ πέρα, Αρκούδο. Αρκούδο, μόνο από εδώ. Απ' την άλλη. Στο κέντρο, Άγιε Βασίλη. Ω, 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 Άγιε Βασίλη. Ποιο σε πήρε, Thank you.
Αποφύτησε τη ΓΑΜΑ Γυμνασίου με βαθμό 19 και 10-15. Καλούμε τον κύριο Γιώργο, τον υποδεικτή της Τροχίας, να έρθει να δώσει ένα βραβείο. Φύτσε τη ΓΑΜΑ Γυμνασίου με βαθμό 19 και 8 και παρακαλούμε τον Αντιπρόεδρο όπως δώσει το βραβείο στην Ατέλα. Θα κλείσουμε την όμορφη δική μας εκδήλωση με την Παναστασία Ευαγγελία που αποφύτσε τη Β' Λυκείου με βαθμό 19 και 4 και παρακαλούμε πως ο Γραμματέας Ένωσης συγγνώμη, κάτι μου λένε από το κοντρόλ οι υπασπιστής, η κυρία Νάνση Νικολούλη και Λουνά όπως αποδώσει το βραβείο στην κυρία Παναστασία. Νάνση.
την εκδήλωση. Θα καλέσω την κυρία Γουμπούρου. Θέλω να διανακλήσουμε έτσι την εκδήλωσή μας με τη διευθύντρια του ΚΡΑΠΑ ΜΕΑ Εφημερίδας Άθλος για ένα σύντομο χρόνια πολλά σε όλους μας. Και αφού καλησπυρίσουμε και το φίλο μου και σύζυγό του, τον κύριο Μίλιο, που είναι παραπονιάρης, θα το πω έτσι να το ακούσει. Που μας τιμάει με την παρουσία του. Κυρία Γουμπούρου, σας παρακαλώ για ένα χρόνια πολλά. Θέλαμε να κλείσουμε με εσάς. Καλησπέρα και από εμάς, από το ΚΡΑΠΑ ΜΕΑ Εφημερίδας Άθλος. Είναι τιμή μας σήμερα που είμαστε μαζί σας. Είναι η δεύτερη χρονιά που ο κύριος Βλαχοπάνος μας προσκαλεί. Ευχαριστούμε πολύ, φέραμε τα παιδιά. Είναι άτομα με ειδική αναπηρία και έχουν έρθει να διασκεδάσουν σήμερα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές να έρθετε όλοι. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Μην σας κουράσουμε άλλο. Υπάρχει πρόγραμμα τώρα για τα παιδιά, τα μικρά και μετά να πείτε να μείνετε όλοι, να απολαύσουμε τους συναδέλφους μας που από το Σεπτέμβρη κάνουν υπεράθαμπη προσπάθεια προκειμένου να μας διασκεδάσουν τη σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην αστυνομία μας που μας προσέχει και μας Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο, τον νέο μας Δήμαρχο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωσή μας. Αυτό δείχνει ότι και η νέα Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα δίπλα μας. Ευελπιστούμε άμεσα σε ένα ραντεβού μαζί του να του εκθέσουμε τα προβλήματα. Αν και ο Δήμαρχός μας είναι από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς στον νομό Κορινθίας, οπότε λίγο πολύ τα ξέρει τα προβλήματα. Το αιώνιο πρόβλημά μας είναι το κτηριακό. Είχε νευραλγική προσφορά όσον αφορά στο να πάρουμε το οικόπεδο και από τον απερχόμενο δήμαρχο και ελπίζουμε και στην κατασκευή του κτηρίου να βοηθήσει με την εμπειρία του, τις γνώσεις του και την μαχητικότητα που τον διακρίνει. Σήμερα είμαστε εδώ στην εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας. Παιδιά δικά μας, οι αστυνομικοί της Κορίνθου και της Κορινθίας, στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των αστυνομικών μας. Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή γνωρίζουμε τα θέματα, έχουμε μιλήσει και με τον Πρόεδρο, τον κύριο Βλαχοπάνο, αλλά και με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Θέλουμε τη στήριξή τους για την πόλη μας, για το Δήμο μας. Δεσμεύομαι αυτό που έκανα τότε με το ακίνητο να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ασφάλειας, που λέγεται τώρα, για να ανεγκερθεί το αστυνομικό μέγαρο, ότι από τις πρώτες ημέρες θα είμαι στα Υπουργεία να προχωρήσει αυτή η ανέγκερση του κτηρίου. Έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι διαδικασίες και η μεταβίβαση με την νυν Δημοτική Αρχή και οι τροποποιήσεις που χρειαζόντουσαν στο σχεδιασμό τον πολεοδομικό έγιναν με την νομοθετική διάταξη. Είναι θέμα πλέον να εγκριθεί η χρηματοδότηση για να αναγερθεί το κτίριο. Θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το σύντομο μην το περιμένουμε αύριο, να λέμε αλήθειες, τουλάχιστον σε 3 χρόνια να έχει προχωρήσει πολύ σημαντικά το έργο, για να μην πω θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας, γιατί πράγματι οι συνθήκες των εργαζομένων στην αστυνομική διεύθυνση δεν είναι και οι καλύτερες. Θα σας έλεγα ότι είναι οι χειρότερες από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού Κορινθίας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά στους εργαζόμενους, στις οικογένειες, στους αστυνομικούς μας, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βουλευτή, την κυρία Σούκουλη, μας τίμησε σήμερα στην παιδική μας γιορτή. Είναι πάντα δίπλα μας, είναι πάντα σε ό,τι τη ζητήσουμε. Έχουμε πολλά αιτήματα, είναι στο πρόγραμμα να τη συναντήσουμε, να εκφράσουμε και τις διαμαρτυρίες μας για τα προβλήματα που έχουμε στην Κορινθία. Όμως είμαστε σίγουροι ότι η κυρία Σούκουλη θα δώσει, όπως πάντα, τον καλύτερο σε αυτό για να προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματά μας. Ένα από αυτό, όπως ξέρετε, είναι το κτηριακό, στο οποίο και λόγω επαγγέλματος και λόγω ιδιότητος βουλευτικής το θεωρούμε δεδομένο ότι θα σταθεί δίπλα μας. Δεν θα μπορούσα να λείψω από την σημερινή εκδήλωση της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού για τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι του καθήκοντος, οι γυναίκες και οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας και εδώ της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας είναι πάντα μπροστά σε οτιδήποτε. Και ξέρετε ότι και για την ασφάλειά μας βάλανε πλάτη, αλλά
και για όλα αυτά τα φαινόμενα και τα έντονα και τα καιρικά που βιώνουμε είναι οι άνθρωποι αυτοί δίπλα μας. Οπότε και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους από οποιαδήποτε θεσμική θέση και την τετραετία που πέρασε, αλλά και τώρα ως βουλευτής στην Κορινθία μας θα είμαι κοντά τους και θα στηρίζω τα δίκαια αιτήματά τους. Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια Μίλιου, θα πω εγώ, που είναι πάντα στο πλευρό μας. Πέραν ότι ο Μάρθος είναι παιδικός μου φίλος και από τους καλύτερους πολίτες του νομού Κορινθίας, πρόσθετα έχει δημιουργήσει μαζί με τη σύζυγό του και ένα ΚΔΑΠ το οποίο προσφέρει κοινωνικό έργο στο νομό μας. Είναι από τα καλύτερα ΚΔΑΠ και πάντα όσο θα είμαι εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη θέση θα τους έχω δίπλα μας για να μπορέσουμε τα παιδιά με τις ειδικές ικανότητες, θα πω εγώ, να είναι δίπλα με τα παιδιά τα δικά μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμούν πάντα με την παρουσία τους. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή βραδιά. Τα παιδιά από τον Εφηραίο Άθλιο το απολαύσαν. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Βλαχοπάνο που μας κάλεσε για δεύτερη χρονιά φέτος. Τιμή μας και χαρά μας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας, με λένε Γρηγόρη και έχω με 40 παιδάκια του κόσμου. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, είμαι ο Αντρέας Τριανταφυλόπουλος και εύχομαι σε όλα τα παιδάκια του κόσμου υγεία και καλά Χριστούγεννα.